Να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να δώσουμε έτσι και τελευταίες συμβουλές. Ξεκινάμε σε λίγες ημέρες. Ασχολούμαστε μόνο με τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Έχουμε και πανελλαδικές εξετάσεις μπροστά μας. Κάθε Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε μια σταθερή στήλη. Και αλήθεια είναι ότι ολοκληρώνεται σήμερα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που φιλοξενήσαμε αυτή τη στήλη στην εκπομπή. Γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς περιμένετε για να ενημερωθείτε και να δείτε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε μαθητές, είτε γονείς πολλές φορές. Ο κύριος Μανώλης Μαυράκης είναι μαζί μας, φιλόλογος και διευθυντής των φροντιστήριων που Πουκάμισσα Ηρακλείου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Ολοκληρώνουμε σήμερα τον κύκλο των ενημερωτικών ουσιαστικά παρουσιάσεων. Παρουσιάσεων που κάναμε κάθε Δευτέρα. Εσείς δεν ολοκληρώνετε, γιατί εκλογές έχουμε και θα ξανάρθουμε. Οπότε για εσάς συνεχίζεται η πορεία. Εμείς όντως φτάνουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής. Νομίζω κάναμε μια ώρα προσπάθεια να ενημερώσουμε κυρίως σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις σπουδές στην Ελλάδα. Περιμέναμε και μαθαίναμε σταδιακά όλα εκείνα τα καινούργια που έρχονταν από το Υπουργείο. Έχουμε ακόμα πράγματα να περιμένουμε, όπως επίσημα το μηχανογραφικό του 2019. Σήμερα είμαστε εδώ στην τελευταία μας αυτή παρουσίαση προκειμένου να πούμε πράγματα που έχουν να κάνουν, μάλλον να επαναλάβουμε πράγματα για τους νεότερους, αυτούς που θα αντιμετωπίσουν το νέο λύκειο και το νέο εξεταστικό. Τα νέα δεδομένα. Και είπαμε επίσης για το τέλος να αφήσουμε κάποιες πρακτικές συμβουλές από την εμπειρία μας που έχουν να κάνουν με την εξεταστική διαδικασία, κυρίως για τα παιδιά που είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά θα έλεγα για όλους εκείνους και τους μικρότερους που ήδη έχουν μπει στην εξεταστική διαδικασία, των μικρότερων τάξεων μαθητές. Ξεκινάμε λέγοντας για άλλη μια φορά ότι θα είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας στα πλατού του Κρήτη TV, οι συνάδελφοι των φροντιστήριων που κάνουμε στο Ηρακλείου, τις ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων, ζωντανά, στις 2 η ώρα, κάθε ημέρα εξεταστική, για να δίνουμε με εγκυρότητα τις απαντήσεις. Και είναι μια δύσκολη προσπάθεια, πολλά χρόνια τώρα, έγκαιρα, και με εγκυρότητα να δώσουμε αναλυτικές απαντήσεις στα θέματα. Είμαστε και πρώτοι πανελλαδικά, νομίζω. Είμαστε και πρώτοι πανελλαδικά. Αυτό είναι αλήθεια. Τα καταφέρνουμε και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έτσι κι αλλιώς ανταπόκριση για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, το άλλο που πάλι εν ώψη πανελλαδικών εξετάσεων και μια δική μας πρωτοβουλία που ισχύει αρκετά χρόνια τώρα, δύο μέρες πριν τις πανελλαδικές ή μία μέρα, γιατί για τα υπάλληλα έχουμε νωρίτερη κίνηση στις 6 Ιουνίου. Θα κάνουμε ένα ανοιχτό μάθημα στο ξενοδοχείο Άντριον, ένα ανοιχτό μάθημα για το πρώτο εξεταζόμενο μάθημα που αφορά την ελληνική γλώσσα, για όποιον θέλει να κάνει μαζί μας μια σύντομη και πυκνή επανάληψη εν ώψη αυτού του πρώτου εξεταζόμενου μαθήματος στις 6 ή 7 Ιουνίου. Θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε όλους εκείνους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τη δική μας πρόταση για την τελευταία επανάληψη αυτού του μαθήματος. Λοιπόν, ωραία. Αυτά για την επικαιρότητα και είμαστε έτοιμοι να πούμε για άλλη μια φορά με τον πλέον επίσημο τρόπο αυτά που αφορούν το νέο λύκειο και το νέο εξεταστικό σύστημα, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, γιατί πλέον μιλάμε μόνο για πανεπιστήμια και δεν μιλάμε για τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Να πάμε λοιπόν να πούμε, πρώτα απ' όλα φυσικά θα αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στην Πιταλικίου. Άρα θα αφορά τις εξετάσεις του 2020 και η πρώτη πολύ σοβαρή αλλαγή που μας θυμίζει εποχή παλαιότερη των δεσμών είναι ότι οι τρεις ομάδες προσανατολισμού, κάποτε λέγαμε κατευθύνσεις, γίνονται τέσσερις, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα επιστημονικό πεδίο. Τα επιστημονικά πεδία είναι οι ομάδες στις οποίες αντιστοιχούν τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Να προχωρήσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μία καταγραφή για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό που αντιστοιχεί στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και αυτά τα τέσσερα είναι τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Πρώτα απ' όλα ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Αυτό θα είναι ένα μάθημα το οποίο στην ουσία γίνεται 2-1 καθώς έχουμε εκτός του μαθήματος της έκθεσης και το μάθημα της λογοτεχνίας σε μία συνεξέταση. Έχουμε το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, το μάθημα της ιστορίας και το νέο μάθημα που αντικαθιστά
το μάθημα των Λατινικών για τα παιδιά του προσανατολισμού αυτού, το μάθημα της κοινωνιολογίας. Ήταν και έκπληξη, νομίζω. Ήταν μια έκπληξη. Είναι και αυτό ένα μάθημα ή τέλος πάντων μια παράμετρος που θυμίζει κάτι από τα παλιά. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς την εξεταστική διαδικασία του μαθήματος και την εξεταστή άλλη. Να προχωρήσουμε στο δεύτερο πεδίο. Εδώ μιλάμε για τα εξεταζόμενα μαθήματα που έχουν να κάνουν με το θετικό προσανατολισμό και το δεύτερο πεδίο, όπου συμπεριλαμβάνονται οι θετικές και τεχνολογικές σπουδές, τα αντίστοιχα πανεπιστήμια. Τα τέσσερα μαθήματα είναι η γλώσσα, η γραμματεία, τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία. Να πάμε και στο τρίτο πεδίο, τις επιστήμες υγείας, τον αντίστοιχο προσανατολισμό υγείας και τα μαθήματα της γλώσσας, της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας. Και στο τέταρτο μάθημα, όπου έχουμε τον οικονομικό προσανατολισμό, σε ένα πεδίο, σε ένα πεδίο που ο τίτλος του είναι Οικονομικές Επιστήμες και Πληροφορικής, και εδώ έχουμε τα εξεταζόμενα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών, της οικονομίας και της πληροφορικής. Έτσι επιγράφεται πλέον το μάθημα, μονολεκτικά, ως μάθημα πληροφορικής αντί του παλαιού, ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, δεν έχει καμία αλλαγή. Το γνωστικό αντικείμενο και το συγκεκριμένο μάθημα είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτά όσον αφορά τους τέσσερις προσανατολισμούς, τα τέσσερα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Εδώ είναι η παρατήρηση που ήδη κάναμε, ότι τα μαθήματα της νεοελληνικής γλώσσας και νεοελληνικής λογοτεχνίας ενοποιούνται, συνεξετάζονται σε ένα μάθημα που το όνομά του πλέον είναι νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία, το οποίο αφορά όλους, είναι εξεταζόμενο. Είναι δύσκολη η ενοποίηση αυτή? Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια, μέχρι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς η εξέταση, υπάρχει μια δυσκολία δεδομένου του πώς οι μαθητές, θα έλεγα και τα σχολεία τολμώ να πω, αντιμετωπίζουν το μάθημα της λογοτεχνίας γενικότερα. Θα έλεγα με έναν τρόπο χαλαρό όλα αυτά τα χρόνια. Οι μαθητές στέκονται απέναντι στο μάθημα της λογοτεχνίας. Είναι για πρώτη φορά που γίνεται για όλους εξεταζόμενο. Πριν από κάποια χρόνια ήταν εξεταζόμενο μάθημα για τους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα, το οποίο τότε ήταν και εξαιρετικά απαιτητικό για αυτά τα παιδιά. Προφανώς δεν θα είναι έτσι. Θέλει μια πολύ προσεκτική διαχείριση, γιατί είναι συνεξέταση, που σημαίνει ότι όσο αξίζει το μάθημα της γλώσσας και σε σχέση με τα μόρια που δίνει, θα έχει και να κάνει ακριβώς 50% και το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Με κείμενα, αδίδακτο κείμενο νεοελληνικής λογοτεχνίας, το οποίο θα θέλει προφανώς ιδιαίτερη και πολύ προσεκτική μεταχείριση. Αυτός ο συνδυασμός γλώσσας και λογοτεχνίας, που προφανώς έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την εξέταση, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχουμε μια ιδέα από την εξέταση αυτού του μαθήματος στα ΕΠΑΛ τα δύο προηγούμενα χρόνια, που μάλλον έδωσε το στίγμα και την κατεύθυνση για τον τρόπο που θα συμβεί και στα γενικά λύκεια η εξέταση αυτού του μαθήματος. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας, γιατί τα δύο από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ή πέντε ως τώρα είχαν συντελεστή βαρύτητας, άρα κάποια είχαν μεγαλύτερη αξία συσσαγωγικά. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Οριζόντια όλος, για όλα πάνω στην ίδια διάταξη, που σημαίνει ότι χρειάζεται προφανώς την ίδια βαρύτητα, το ίδιο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, σε επόμενες κάρτες θα πούμε τι γίνεται με τη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια, τις απολυτές εξετάσεις, το πρώτο μηχανογραφικό που θα τον περιμένουμε αυτόν τον Οκτώβριο και τα τμήματα της ελεύθερης πρόσβασης. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία με έναν τρόπο προσδιορίστηκε κάπως στο νομοσχέδιο. Να προχωράμε. Λοιπόν, όσον αφορά την εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις, το ένα ερώτημα κρίσιμο ήταν αν μοριοδοτούν από το απολυτήριο. Αν δηλαδή το απολυτήριο μπορεί να δώσει μόρια για την εισαγωγή. Λοιπόν, για τις εξετάσεις του 2020 τουλάχιστον ο βαθμός του απολυτηρίου δεν θα μετέχει, δεν θα μοριοδοτήσει την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό, όπως λέει το νομοσχέδιο, θα συμβεί σε επόμενα χρόνια. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια μικρή ασάφεια, θα το δούμε. Αυτό που αφορά τη μοριοδότηση των εξετάσεων του σχολείου θα αφορά μόνο την τρίτη λυκείου και θα αφορά μόνο τα τέσσερα μαθήματα τα οποία οι μαθητές θα τα δώσουν
δύο φορές 9 πανελλαδικές εξετάσεις και μία λίγες μέρες πριν στα πλαίσια του σχολείου τους. Πάντως, όχι. Ενδεχομένως αυτό ρίχνει και το ενδιαφέρον για τα υπόλοιπα μαθήματα. Με έναν τρόπο, ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Εισαγωγή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, μόνο με τα πολιτήριο. Ναι, θα υπάρχουν τμήματα ελεύθερης πρόσβασης εφόσον έχουν δηλωθεί στο πρώτο μηχανογραφικό δελτίο. Θα το περιγράψουμε σε λίγο σε μια κάρτα που την έχουμε καταγράψει με ένα παραστατικό τρόπο. Για φέτος αυτό το πρώτο μηχανογραφικό θα υποβληθεί σύμφωνα με το νομοσχέδιο τον Οκτώβριο μήνα. Με καθυστέρηση, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, όμως θα αφορά αυτά τα παιδιά που θα μπουν στην τρίτη λυκείου και θα συμβεί τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Να πάμε σε αυτή την κάρτα όπου θα προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε, αν μπορούμε να τη φέρουμε μπροστά μας. Να το δούμε και εδώ στο βίντεο μπροστά μας. Ωραία. Να έχει και βάκι θα μας το δώσει για να τη δούμε πιο καθαρά. Από αυτή την κάρτα λοιπόν θα δούμε λίγο όλο αυτό σχεδιαγραμματικά πάνω στο πλάνο του χρόνου. Με αυτό λοιπόν που θα ξεκινήσουμε είναι ότι στο τέλος της Β' Λυκείου οι υποψήφοι θα υποβάλουν το πρώτο τους μηχανογραφικό. Για τη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, μάλλον και τελευταία, θα συμβεί στο ξεκίνημα της τρίτης Λυκείου περίπου τον Οκτώβριο μήνα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε το πρώτο μηχανογραφικό, περιορισμένων επιλογών, πιθανότατα 10 πρώτων προτιμήσεων, και σύμφωνα με αυτό το πρώτο μηχανογραφικό θα ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο ποια θα είναι αυτά τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Δηλαδή, εκεί που η ζήτηση από την πλευρά των παιδιών είναι μικρότερη από τις προσφερόμενες θέσεις ανά τμήμα, εκεί θα συζητάμε πλέον για τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 19, μετά από αυτήν την υπόθεση, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα, εφόσον σε αυτό το πρώτο μηχανογραφικό έχει τουλάχιστον ένα τμήμα από αυτά που έχουν προσδιοριστεί ως τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, να μην δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά να έχει εισαγωγή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίσει το Φεβρουάριο μήνα, δηλαδή να δηλώσει αν θέλει την εισαγωγή του σε αυτό το τμήμα το συγκεκριμένο που είναι ελεύθερης πρόσβασης ή αν, γιατί δικαιούται να το κάνει, αλλάξει άποψη και μπει στην εξεταστική διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι περίπου περιγράφεται. Όλοι έχουμε την απορία πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πρώτο μηχανογραφικό και κυρίως... Είναι ομικλώδες όλο αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο. Με ποια κριτήρια και με ποια βοήθεια συνδρομεί τα παιδιά στη Β' Λυκείου τόσο νωρίς, με ελάχιστη πληροφόρηση, θα είναι σε θέση να κάνουν αυτό το πρώτο μηχανογραφικό. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αυτή την αγωνία για το πώς θα λειτουργήσει και πώς τελικά θα προσδιοριστούν αυτά τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι επί της ουσίας είχαμε και τώρα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Γιατί όταν περιγράφαμε τμήματα με μόρια εισαγωγής 2, 3, 4 χιλιάδες μόρια, στην ουσία περιγράφαμε παιδιά που ουσιαστικά με πολύ χαμηλές επιδόσεις μπορούσαν να πετύχουν την εισαγωγή τους. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο όμως μιας τέτοιας εξεταστικής διαδικασίας. Συγγνώμη που εκφράζω άποψη εκπαιδευτικά λέγοντας ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι οι μαθητές να έχουν άποψη, να γνωρίζουν για τα τμήματα της τριτοβάθμιας και συνειδητά να μπορέσουν να βρεθούν εκεί που θέλουν. Να υπάρχει ένας στόχος. Να υπάρχει στόχος και να πετύχουν στις πρώτες τους προτιμήσεις. Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε νομίζω ακόμα παρακάτω και να περιγράψουμε το υπόλοιπο του συστήματος εισαγωγής, αν είμαστε έτοιμοι, με κάποιες συγκριτικές παρατηρήσεις, πολύ πυκνά, προκειμένου να δούμε το παλιό και το καινούριο, αυτό που ισχύει έως τώρα. Θα μας βοηθήσουν αυτές πάρα πολύ. Το συγκριτικό στοιχείο πάντα βοηθάει. Πάντα βοηθάει. Το πρώτο που θα διαβάσουμε έχει να κάνει με τους προσανατολισμούς και το πρόγραμμα του σχολείου της Τρίτης Λυκείου. Μέχρι πέρυσι, λοιπόν, 3 προσανατολισμοί με 4 επιστημονικά πεδία, ενώ το καινούριο περιγράφει 4 προσανατολισμούς και 4 επιστημονικά πεδία. 15 ώρες στα μαθήματα προσανατολισμού, 18 ώρες για το καινούργιο. Εδώ περιγράφουμε το πρόγραμμα του σχολείου στην Τρίτη Λυκείου. Αριστερά διαβάζω το παλιό 15 ώρες μαθήματα γενικής παιδείας, 9 μόνο ώρες μαθήματα γενικής, 2 ώρες μαθήματα επιλογής, ενώ δεξιά το ίδιο, οι 2 ώρες ειδικό μάθημα. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν να λιγοστεύει το πρόγραμμα των διδακτικών ωρών στην Τρίτη Λυκείου. Να πάμε στην επόμενη κάρτα και να διαβάσουμε σε σχέση με τις απολυτήριες εξετάσεις. Στην παλιά διαδικασία οι απολυτήριες εξετάσεις δεν δίνουν μόρια για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο,
Αυτό περιμένουμε να συμβεί, αλλά είπαμε όχι από το 2020, αλλά αργότερα. Στην παλιά διαδικασία, 4 τα μαθήματα γενικής παιδείας για τις απολυτήριες εξετάσεις με θέματα από τους καθηγητές του σχολείου. Δεξιά θα έχουμε στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εξετάσεις στο σχολείο, μάλλον σε ομάδες σχολείων, όπως θα οργανωθούν. Πάω αριστερά για να διαβάσω τη διαδικασία προέβλεπε επιτήρηση και από καθηγητές ειδικότητα του εξεταζόμενου μαθήματος, ενώ δεξιά προβλέπεται μια πιο αυστηρή διαδικασία με επιτήρηση από καθηγητές διαφορετικής ειδικότητας. Και διαβάζω τελευταία παρατήρηση, βαθμολόγηση από καθηγητή του σχολείου, όχι από τους καθηγητές του σχολείου για την καινούργια διαδικασία, αλλά από ανθρώπους που θα μετέχουν στην εξέταση αυτή σε συνδυασμό, μάλλον σε ομάδες σχολείων. Να πάμε και στην επόμενη κάρτα, όπου τα σημαντικά που αφορούν την εισαγωγή στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, ναι, πολύ πυκνά. Αυτό που ίσχυε ως τώρα, υποψήφιος μπορεί να επιλέξει 2 επιστημονικά πεδία και να εξεταστεί σε 5 μαθήματα. Είχε μεγαλύτερο εύρος επιλογών, ενώ αυτό πάβει να υπάρχει. 4 μαθήματα, 1 επιστημονικό πεδίο. Στο παλαιό περιγράφεται εισαγωγή μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις. Προλίγου περιγράψαμε κάτι καινούριο, όπου θα έχουμε διαδικασίες όχι μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά θα έχουμε και χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, με προϋπόθεση να υπάρχει εκείνο το πρώτο μηχανογραφικό και μέσα στον κατάλογο των επιλογών του υποψηφίου να διαβάζει κάποιος σχολή που έχει προσδιοριστεί ως σχολή ελεύθερης πρόσβασης. Άλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα συγκριτικά σου ότι έχει να κάνει με το νέο σύστημα με το και το νέο παλιό. Και το παλιό. Υπάρχουν και στο neakrit.gr σχετική σελίδα και είπαμε σήμερα να κλείσουμε με συμβουλές. Με συμβουλές. Συμβουλές για εξετάσεις. Ναι. Λοιπόν. Από την εμπειρία μας θα πούμε μερικά πράγματα που νομίζω ότι αφορούν όλους και συνήθως εκεί έχουμε διάφορα προβληματάκια. Εντάξει, πρώτα απ' όλα σημειώσαμε αυτό που συμβατικά λέμε τα απολύτως απαραίτητα, η ταυτότητα, το δελτίο εξεταζομένου, 2 στυλό και από εκεί πέρα προαιρετικά το μολυβάκι και η γόμα, γιατί βοηθάει σε όλη τη διαδικασία, στο πρόχειρο, στις σημειώσεις μου κτλ. Το νεράκι και ένα ρολόι χειρός, παρακαλώ. Για να κρατάνε το χρόνο, έτσι, να μην ξεφύγουν ως προς το χρόνο. Σημαντικό αυτό το στοιχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχει να κάνει με το μόνο τη λήξη του χρόνου, αλλά τη διαχείριση όλου του διαγωνίσματος, που ένας υποψήφιος έχει προπονηθεί πάνω στη διαχείριση του χρόνου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και φυσικά δεν γίνεται να πάμε το κινητό μας, δεν θα μας αφήσουν να χρησιμοποιήσουμε, ούτε να το πάρουμε μαζί μας. Οπότε διαβάζουμε ένα ρολογάκι, κρατάμε ένα ρολογάκι χειρός. Κρίσιμο. Mm-hmm. Να προχωρήσουμε λιγάκι, να πούμε μερικές έτσι πολύ χρήσιμες συμβουλές, πρακτικές. Έρχεται λοιπόν το διαγώνισμα στα χέρια του υποψηφίου και αυτό που λέμε είναι ότι οπωσδήποτε χρειάζεται μια πρώτη προσεκτική ανάγνωση σε όλα τα θέματα. Για διάφορους λόγους γίνεται. Το σημαντικότερο που λέμε είναι για να ξεμπλοκάρει και να ξεθολώσει ο εγκέφαλος, που συνήθως μπαίνουν αγχωμένοι μαθητές. Πολύ συχνά νομίζουν ότι δεν ξέρουν τίποτα, δεν θυμούνται τίποτα, mm-hmm, και όμως mm-hmm, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Αυτή η πρώτη όλο το θεμάτων δηλαδή στην αρχή, όλο το θέμα. Όλο το θεμάτων, μια γρήγορη αλλά θα έλεγα εγώ προσεκτική ανάγνωση, γιατί είναι ένα πράγμα που μας βάζει στη διαδικασία, μας ξεμπλοκάρει και είναι, όπως και να το κάνουμε, μια διαδικασία που μπορεί να χαλαρώσει. Να πάμε παρακάτω. Τι έχουμε σημειώσει? Έχουμε σημειώσει επισήμανση κομικών λέξεων σε όλα τα διαγωνίσματα, σε αυτή την πρώτη ανάγνωση ή επιμέρους όταν μπαίνουμε στα θέματα, συνήθως προσέχουμε πάρα πολύ και κρατάμε, υπογραμμίζουμε ή σημειώνουμε τις λέξεις εκείνες που μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη άσκηση. Πολύ συχνά κάποια λέξη μπορεί να κάνει τη διαφορά και στα θεωρητικά και στα θετικά μαθήματα. Είναι εκεί που πρέπει να προσέξουμε και επειδή πολύ συχνά η βιασύνη και η αγωνία δεν μας αφήνει να προσέξουμε πράγματα, γι' αυτό λέμε σημειώνουμε. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προετοιμασία και οργάνωση του υλικού της απάντησης και χρησιμοποίηση πρόχειρο, όπως είναι το τετράδιο στο πίσω μέρος, σημειώνουμε πρόχειρο και μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Το προετοιμασία και οργάνωση της απάντησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν οργανώνονται όλα στο μυαλό μας. Ιδίως στα θεωρητικά μαθήματα που πρέπει να δομήσουμε πολύ συχνά μεγάλη απάντηση, συνθετική. Εκεί χρειάζεται οργάνωση του υλικού, οργάνωση της απάντησης. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, καλή εκμετάλλευση του χρόνου, το είπαμε. Ρολογάκι, διαχείριση χρόνου, έχει να κάνει με όλη την προετοιμασία φυσικά των υποψηφίων. Ένα πολύ συχνό θέμα
είναι υποψήφιοι να κολλήσουν κάπου και να επιμείνουν αδικαιολόγητα πολύ χρόνο. Και να χάσουν πολύτιμο χρόνο από τα υπόλοιπα θέματα. Να χάσουν πολύτιμο χρόνο, αυτό θα πει ότι προσέχουν στη διαχείριση. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αρχή από τα γνωστά και τα εύκολα. Πάντα προσέχοντας τα εύκολα, γιατί εκεί πολύ συχνά γίνονται λάθη βιασύνης. Ψυχραιμία και συγκέντρωση, ακόμα και στα εύκολα. Να προχωρήσουμε. Σαφώς διατυπωμένες απαντήσεις. Η σαφήνεια των απαντήσεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει με εύκολο και καθαρό τρόπο να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, να γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Και καθαρό γραπτό η εμφάνιση, όπως και να το κάνουμε, και μάλιστα σε όλα τα μαθήματα, και στα θετικά και στα θεωρητικά, θα έλεγα ότι δίνει δύναμη στο γραπτό. Τι άλλο έχουμε? Έχει έτσι μια καλή εικόνα, και αυτό βέβαια νομίζω λέει. Όπως και να είναι, νομίζω ότι είναι. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να πάμε και στο επόμενο. Και ο συνολικός έλεγχος του γραπτού στο τέλος. Φροντίζουμε να μείνει χρόνος, φροντίζουμε να κοιτάξουμε τις απαντήσεις μας και προφανώς δεν βιαζόμαστε, ας φύγουμε τελευταίοι. Λοιπόν, εξαντλούμε λοιπόν τον χρόνο με υπομονή και με παρατηρητικότητα να δούμε όλο το διαγώνισμα με μεγάλη προσοχή. Θα έλεγα ψυχραιμία πάνω απ' όλα, αυτό είναι, αυτή είναι η συμβουλή, και να ευχηθούμε από την πλευρά μας προφανώς καλή επιτυχία. Και βέβαια ήταν και πάρα πολύ μεγάλη χαρά που φιλοξενήσαμε αυτές τις παρουσιάσεις, γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση για πολλά σπίτια και της Κρήτης, και όλο αυτό το διάστημα παίρναμε και τις επιστροφές από τον κόσμο του πόσο πολύ ενδιαφέρεται να μάθει πράγματα, να μάθει μυστικά, να πάνε οι μαθητές προετοιμασμένοι, να μάθουν μυστικά για τα μηχανογραφικά. Και όταν λέμε μυστικά, εννοούμε πληροφόρηση που πρέπει να την έχουν για να κάνουν και σωστές επιλογές. Η υπόθεση του μηχανογραφικού έπεται. Επιμείναμε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε σχέση με αυτό. Είμαστε λοιπόν μπροστά στην εξεταστική διαδικασία. Με απόλυτη ψυχραιμία να ευχηθούμε σε όλους τα καλύτερα. Και αυτό που περιμένουμε μετά είναι με μεγάλη προσοχή να υποβάλουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τις αληθινές επιθυμίες των υποψηφίων. Mm-hmm. Αυτό οπωσδήποτε. Ζυγισμένα τα πράγματα. Ζυγισμένα τα πράγματα, ακριβώς. Εντάξει, εμείς είμαστε και εσείς. Όπως τρέχετε και εσείς για το επόμενο, είμαστε και εμείς. Για τη θερινή περίοδο. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τη θερινή μας περίοδο. Με τους μικρούς του γυμνασίου να ξεκινάμε ένα μικρό πρόγραμμα από τις 10 Ιουνίου, γιατί θέλουμε να επαναλάβουμε και να είμαστε ασφαλείς με το υλικό. Και με τους μεγάλους μαθητές του Λυκείου να ξεκινάμε μια ωραία προετοιμασία 20 Ιουνίου, που έχει στόχο να προετοιμάσουμε όσο καλύτερα γίνεται αυτό που ακολουθεί. Άψογα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εύχομαι τα καλύτερα εδώ. Μεγάλη χαρά η συνεργασία την οποία είχαμε όλη τη χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.